Επιστρατεύοντας τα μεγαλύτερα αστέρια της ρωσικής μουσικής σκηνής και στείνοντας μια προκλητική φιέστα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν γιορτάζει τη συμπλήρωση ενός έτους από την προσάρτηση μέσω παράνομων δημοψηφισμάτων του 15% των ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία. Τη μεγαλύτερη προσάρτηση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χιλιάδες όσοι κατέκλυσαν την κόκκινη πλατεία και με τις ρωσικές σημαίες αναχείρας πανηγύρισαν για την επιστροφή, όπως λένε στην μητέρα πατρίδα, της Χερσόνας, της Ζαπορίζια, του Ντονέσκ και του Λουχάνσκ. Για νίκη του λαού κατά της Δύσης μίλησε ο Τσάρος. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека, культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. Τι και αν στην πράξη οι Ρώσοι δεν ελέγχουν εξ ολοκλήρου καμία από τις 4 επαρχίες, από φέτος κήρυξαν την 30 Σεπτεμβρίου ως δημόσια αργία. Αυτή τη μέρα επέλεξε ο Πούτιν και για να αναδείξει ως εξηλεωμένους πλέον ήρωες τους δολοφόνους Σοβίτες που έβγαλε από τη φυλακή για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή και έχασαν τη ζωή τους. Ο συλλογισμός του πρωτοφανής. Мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину. И они искупили свою вину в полной мере. Στο Κίεβο την ίδια στιγμή λάμβανε χώρα το πρώτο Διεθνές Φόρουμ Αμυντικών Βιομηχανιών στην παρουσία 252 εταιριών από 30 χώρες, τις οποίες ο Ζελένσκι κάλεσε να δραστηριοποιηθούν στην Ουκρανία και να παράγουν όπλα για τη χώρα του. Я рад вітати на форумі усіх вас. Усіх, хто готовий разом з Україною і в Україні будувати арсенал вільного світу. Сучасний та потужний арсенал, який не залишить шансів жодному агресору. 20 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η ουδέτερη Ελβετία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει με 100 εκατομμύρια τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης και εξουδετέρωσης των εκρηκτικών στην Ουκρανία. Ένα έργο που θα μπορεί να αρχίσει μετά το τέλος των εχθροπραξιών και που, όπως λένε οι ειδικοί, θα πάρει χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η ελβετική κυβέρνηση έχει επικριθεί πολλάκις για την άρνησή της να προμηθεύσει με όπλα και πυρομαχικά το Κίεβο.